Φίλες και φίλοι του Apollo Sport, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο της Αλαβούτας στο Περιστέρι από το φιλικό του Κεραυνού Πετρούπολης με την Άμυλα Περιστερίου. Λοιπόν, μαζί μας τώρα έχουμε τον αρχηγό του Κεραυνού, τον Γιάννη Κυριάκο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και να μην έχουμε διακοπές πάλι στο πρωτάθλημα. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία για όλους μας, οπότε καλή ποδοσφαιρική να έχουμε, καλή χρονιά να έχουμε. Αλλά να προσέχουμε όλοι, να μένουμε ασφαλείς και να τα βάλουμε καλά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω πρώτον για το πρωτάθλημα που έληξε πρόωρα. Πώς ήταν η πορεία της ομάδας, γιατί η ομάδα, τι έφταξε και η ομάδα δεν βρέθηκε ψηλότερα στη βαθμολογία. Στις θέσεις δηλαδή που, στις τέσσερις πρώτες θέσεις που κέρδισαν την άνοδο στη Β'. Ξεκίνησαμε καλά τη χρονιά, πήραμε αποτελέσματα που θέλαμε. Παίξαμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Μετά ήρθαν κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες απουσίες. Είχαμε κάποια άσχημα αποτελέσματα που δεν περιμέναμε. Εντάξει, εμείς φταίμε. Αλλά δεν μας βγήκε η χρονιά. Εντάξει, διακόπηκε εν τέλει. Καλή πορεία στις ομάδες που ανεβήκανε. Θα προσπαθήσουμε ξανά εμείς φέτος και πιστεύουμε να έχουμε μια καλύτερη πορεία. Ωραία. Νέος προπονητής, ο Αλέξης Γκουτσούλας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εμπνέει τα παιδιά και όλοι μας. Ακόμα και εμάς που είμαστε από τους πιο μεγάλους, μας μαθαίνει καθημερινά κάτι καινούριο. Θέλουμε να παίζουμε για αυτόν, μας στηρίζει, τον στηρίζουμε και θα δείξει πορεία. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Γίναν και κάποιες προσθήκες, ήρθαν κάποια καινούργια παιδιά στην ομάδα. Ήρθαν καινούργια παιδιά με πολλή ποιότητα και πιστεύουμε ότι αν φτιάξουμε το σύνολο ως ομάδα όπως θέλουμε, θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ποιοι είναι οι στόχοι σας, είναι η άνοδος στη Β' κατηγορία? Να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και ένας από τους στόχους μας είναι η καλή πορεία, το καλό ποδόσφαιρο και αν όλα αυτά συνδυαστούν, θα έρθει και η άνοδος. Πώς είναι η μέχρι στιγμής η προετοιμασία της ομάδας, πώς κυλάει? Εντάξει, είναι δύσκολη η προετοιμασία για ομάδες ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο, προσπαθούμε όλοι για την ομάδα. Στα φιλικά δοκιμάζουμε πολλά πράγματα, έξω και τα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να βρούμε την ομοιογένειά μας. Εντάξει, συνεχίζουμε κανονικά. Το κλίμα μεταξύ σας, στα αποδυτήρια, πώς είστε? Όποιον και να ρωτήσει στην Αθήνα, θα σου πει ότι ο Κεραυνός έχει ένα οικογενειακό κλίμα. Αυτό κρατάμε τόσα χρόνια, σε αυτό μάθαμε και αυτό συνεχίζουμε και πρεσβεύουμε κι εμείς, οι πιο παλιοί της ομάδας. Όποιος το έχει ζήσει, καταλαβαίνει τι λέμε. Εκτός από σένα, ποιος άλλος είναι ο πιο παλιός? Είναι πολλά παιδιά εδώ. Θα αναφερθώ στο Μάρο τον Κανέτσο, που είναι για αυτός σχεδόν 25 χρόνια στην ομάδα. Είναι ο Σάκης Αρβαντάκης, είναι ο Μένιος, ο Μπαρμπούδης, είναι πολλά παιδιά. Είναι πολλά παιδιά που είμαστε αρκετά χρόνια μαζί, ξέρουμε ένας τον άλλον. Έχουμε και καλές προσωπικές σχέσεις και εκτός γηπέδου. Είναι το οικογενειακό κλίμα που με ρώτησε και νωρίτερα. Και το πειραχτήρι στην ομάδα, ποιος είναι? Εντάξει, είναι και ο Σάκης. Ο Σάκης Αρβαντάκης. Είναι ο πιο. Είναι ο αρχηγός. Ο ομιλητικός, ναι, ο μπροστάρης. Ο μπροστάρης του Χαβαλέ. Εντάξει, όχι. Έχουμε ένα καλό κλίμα. Δουλεύουμε στην προπόνηση. Περνάμε και καλά. Κάνουμε την πλάκα μας. Αυτό είναι και το ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως, σε αυτό το επίπεδο. Οπότε το ευχαριστιόμαστε. Παίζουμε και την μπάλα μας, γυμναζόμαστε, όλα καλά. Να υποθέσω ότι είσαι και Ολυμπιακός, ο Κεραυνός στα κόκκινα. Εντάξει, μάθαμε έτσι από παιδιά. Okay. Είμαι Ολυμπιακός. Ελπίζω και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να έχει καλές πορείες. Όπως αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά ξανά. Ωραία, Γιάννη, κλείνοντας, τι να περιμένουμε από τον Κεραυνό Πετρούπολης στο καινούριο πρωτάθλημα της Γ' κατηγορίας? Υπομονή πρέπει να έχουμε όλοι και πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά. Θα δείξουμε και αυτά που δουλεύουμε. Θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, θα το ευχαριστιόμαστε εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα και θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Ωραία. Καλή σεζόν με υγεία. Να είστε καλά.